Τραγικός είναι ο επίλογος για την 27χρονη Αναστάζια Στινκό, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε σε βάλτο στην περιοχή Αλικές, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν ότι ο θάνατός της επήλθε από στραγγαλισμό. Οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται στον εντοπισμό του δράστη της δολοφονίας, με τον 32χρονο από τον Μπαγκλαντές να θεωρείται ο βασικός ύποπτος, καθώς ήταν ο τελευταίος με τον οποίο συναντήθηκε η άτυχη κοπέλα πριν τα ίχνη της χαθούν. Γυμνή, τυλιγμένη με μια σακούλα σκουπιδιών και σεντόνι και καλυμμένη με κλαδιά δέντρων, εντοπίστηκε η 27χρονη Αναστάζια Ρουμπίνσκα κάτω από αυτό το δέντρο στην περιοχή της Αλικής στην Κο. Η άρχη κοπέλα έφερε σημάδια πνιγμού και χτυπήματος στο κεφάλι, ενώ η σωρός της ήταν σε κατάσταση προχωρημένης ύψης. Δεν είμαστε συνηθισμένοι σε τέτοιου είδους ιδεχθεί εγκλήματα και γι' αυτό το λόγο νομίζω και η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη. Η 27χρονη Πολωνή εντοπίστηκε από δύο εθελόντριες της πολιτικής προστασίας που διαπίστωσαν έντονη οσμή στο σημείο και αντίκρισαν τα γυμνά πόδια της άρχης κοπέλας. Το σημείο που βρέθηκε προκαλεί σοβαρά ερωτήματα στις αρχές, καθώς η συγκεκριμένη περιοχή είχε ελεγχθεί επανειλημμένως κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ημερών. Είναι απορίας άξιο πως δεν μυρίσαμε κάτι, γιατί ήταν έντονη οσμή και είναι, παραμένει έντονη. Περάσαμε και όχι μόνο εμείς, εγώ σου λέω, η δική μου ομάδα πέρασε δύο φορές, αλλά πέρασαν και οι άλλες ομάδες. Που σημαίνει ότι μπορεί να περάσαμε και 5 και 10 φορές. Πλέον θεωρείται δεδομένο πως η 27χρονη μαρτύρησε και πέθανε μέσα στο σπίτι του 32χρονου από τον Μπαγκλαντές. Οι αστυνομικοί είχαν ρίξει το βάρος των ερευνών στις κινήσεις του άνδρα, καθώς είχαν στη διάθεσή τους βίντεο από κάμερα ασφαλείας, στο οποίο είχε καταγραφεί η Πολωνή να εισέρχεται στο σπίτι του μαζί με αυτό στο πλάι της, αλλά αργότερα σε άλλο βίντεο ο άνδρας εμφανίζεται να βγαίνει μόνος του από το σπίτι. Αυτό οδηγεί τις αρχές στο συμπέρασμα πως ο συλληφτής, μόνος του ή με συνεργό του, έβγαλε την 27χρονη ενδεχομένως από μπαλκόνι και αφού την πέταξε σε χωράφι που βρίσκεται πίσω από το σπίτι, την μετέφερε στο σημείο που την εγκατέλειψε. Από τη στιγμή του εντοπισμού της ορού, η μητέρα της Αναστάζια στηρίζεται ψυχολογικά από ειδικούς, καθώς έχει καταρρεύσει. Να δούμε αν υπήρχε και ρόλος και άλλου ατόμου, γιατί τίθεται το ερώτημα. Βρέθηκε ένα χιλιόμετρο από το σπίτι του Μπαγκλαντές, του υπηκού Μπαγκλαντές η κοπέλα. Ποιος τη μετέφερε εκεί, πώς τη μετέφερε. Τη μετέφερε ένα άτομο, τη μετέφεραν με αυτοκίνητο. Το κινητό τηλέφωνο της 27χρονης εντοπίστηκε μέσα σε αυτό το ακατοίκητο σπίτι, χωρίς κάρτα SIM και ήδη εξετάζεται από την ασφάλεια, όπως και τα κινητά του 32χρονου από τον Μπαγκλαντές και του συγκατοίκου του υπηκόου Πακιστάν. Στελέχη της ασφάλειας δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο το κινητό τηλέφωνο να το άφησε άγνωστο άτομο στο σπίτι. Ο συλληφτής από τον Μπαγκλαντές είχε πέσει σε σειρά αντιφάσεων, ενώ φέρει και άμυχες στο σώμα, που όπως υποστήριξε ο ίδιος, προκλήθηκαν από χόρτα κατά τη διάρκεια εργασιών σε χωράφι. Ο φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας θα βρεθεί σήμερα ενώπιον του ανακριτή. Ο Μιχάλης Τεζάρης είναι μαζί μας με όλα τα νεότερα αυτής της δυσόδους υπόθεσης. Εξετάζονται πολλά σενάρια από τις αρχές. Περιμένουμε και τα εργαστηριακά αποτελέσματα να δούμε τι θα δείξουν και αυτά. Λένα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές του Sky, αναμένονται ακόμη και εντός ημέρας τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας σχετικά με συγκεκριμένα δεδομένα τα οποία αναζητούν οι άνδρες της ασφάλειας και των ανθρωποκτονιών που έχουν κατέβει στην ΚΟ. Ουσιαστικά αναζητούν αν υπάρχει DNA του κατηγορούμενου 32χρονου υπηκόου Μπαγκλαντές στα ρούχα, στην σωρό, στη σακούλα με την οποία βρέθηκε τυλιγμένη η άτυχη 27χρονη κοπέλα και αν στα νύχια της έχει γενετικό υλικό από κάποιο άτομο από αυτά που έχουν εξεταστεί ή αν προκύπτει πάλι πριν θανατωθεί. Από εκεί και πέρα αναμένεται η ανάσυση των δεδομένων από το τηλέφωνο, από το κοινό τηλέφωνο της 27χρονης κοπέλας, προκειμένου να δούμε επιτέλους πού ήταν το τελικό στίγμα της κοπέλας αυτής, αλλά και ποιες επικοινωνίες είχε πριν φτάσει στο σπίτι το 32χρονο από τον Μπαγκλαντές, που όπως όλα δείχνουν, εκεί φαίνεται να κατέληξε. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τις έρευνες των αστυνομικών, γιατί αν υπήρχαν συνεργοί στον φερόμενο ως δράστη 32χρονου άνδρα, τα στελέχη της ασφάλειας έχουν υπό την διακριτική, αλλά έντονη εποπτεία και επιτήρηση και άλλα άτομα που έχουν εμπλακεί στην υπόθεση και δεν αποκλείεται, εάν υπάρξουν στοιχεία που να αποδεικνύουν την εμπλοκή τους από το DNA ή από την ανάσυση των δεδομένων των κινητών τηλεφώνων, τότε να έχουμε και νέες συλλήψεις. Αναμένουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη Τεζάρη.